Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 27 Μαρτίου και εννοείται πως δεν είμαι μόνη μου γιατί είμαστε δύο μαζί, έτσι δεν είναι? Δεν σε Καλά, πώς ακούμε. είστε? Ωραία, τώρα σε ακούμε. Καλησπέρα, σας λέω καλή εβδομάδα, πώς είστε? Τι έκανες? Τι έκανα, τι εννοείς? Τι έκανες? Σε Κοίταξε, βλέπω έχω έτσι κάνει ένα... πολύ φρέσκο, θα έλεγα. Ναι. Έχω κάνει ένα, πώς το λέμε, μία ανακαίνιση μέσα έξω, κατάλαβες. Εσωτερική και Εσωτερικού και εξωτερική. εξωτερικού χώρου, ναι. Ρεκτιφιέ. Ωραίο. Δεν σου Ακριβώς, πάει ακριβώς. πάντως, να ξέρεις. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, να Ναι, είστε καλά. ναι. Κάτσε να αλλάξω και το γυαλί Και μου, γιατί είχα την καλάσπιση γιατί έτσι ξυρίστηκες μέσα. και... Είσαι, είσαι, Έτσι. είσαι, είσαι. Πολύ ωραίος είσαι. Απητού Ευχαριστώ σου. πολύ. Ναι, αυτό είναι. Καλή εβδομάδα, λοιπόν. Τι ωραία που είμαστε μαζί, που ξεκινάει Πολύ έτσι η ωραία. εβδομάδα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, καλά Ωραίο είμαστε. Σαββατοκύριακο, έτσι. Γιορτές, Εντάξει. πανηγύρια, αυτά. Ναι, αλλάξαμε και την ώρα, όλα καλά. Βέβαια, αλλάξαμε και την ώρα, μεγάλο πράγμα αυτό. Εντάξει, εσύ τη διάβαζα για την ώρα, να το πω λίγο. Για πες. Επειδή υπάρχει μια συζήτηση έτσι, θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει η ώρα, θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει η ώρα. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είχε τελειώσει πριν από αρκετό καιρό, δηλαδή. Ναι, φαίνεται, και μάλιστα διάβαζα προχθές ότι πάρα πολλά συστήματα ανά τον κόσμο είναι φτιαγμένα για να αλλάζουν στη θερινή και στη χειμερινή ώρα αντίστοιχα, τα οποία στηρίζονται σε υπολογιστές από ψυγεία και φούρνους μέχρι τηλεοράσεις και υπολογιστές και όλα αυτά. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν πολλές ζώνες ώρας ανά τον κόσμο, όσο δηλαδή πιο κοντά είσαι στο Greenwich και όσο πιο μακριά, είναι ακόμα πιο δύσκολο να γίνει προσαρμογή όλων αυτών των μηχανημάτων. Είναι τεράστιο το κόστος. Και δεν μιλάμε μόνο για οικιακές συσκευές, μιλάμε για ολόκληρα συστήματα. Άρα Έτσι. Λοιπόν καταλήγουμε στο ότι δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει καθόλου, οπότε... ναι, δεν είναι. Παρόλο που οι Αμερικανοί δηλώσαν ότι δεν θα αλλάξει τώρα το. Δεν θα πάει στη χειμερινή ώρα. Θα το δούμε ούτως ή άλλως. Καλοκαίρι Ούτως για ούτως πάντα. είχαμε... Ναι, είχαμε μια διαφορά στην αλλαγή πάντοτε. Δεν αλλάζαμε μαζί ώρες, είχαμε περίπου μια εβδομάδα διαφορά. Θα το δούμε. Θα φανεί τώρα τον Οκτώβριο αλλάζει η ώρα πάλι. Καλά, τον Οκτώβριο πολλά θα φανούνε. Τον Οκτώβριο θα έχουν αλλάξει πολλά. Και Τέλη ώρες. Οκτωβρίου θα έχουμε πολλά διαφορετικά. Βέβαια. Ναι, Τι να ναι. λέμε τώρα. Ωστόσο, εντάξει, μπορεί τον Οκτώβριο να ξέρουμε ότι θα έχουμε πολλά διαφορετικά και να τα περιμένουμε, αλλά περιμένουμε και τον Μάιο, γιατί κοντή γιορτή. Μα γι' αυτό σου λέω τον Οκτώβριο θα είναι και οι αλλαγές του Μαΐου. Ναι. Κατάλαβες, δεν μπορεί να μην έχει αλλάξει κάτι. Κάτι θα αλλάξει. Και σου λέει τώρα, εντάξει, πόσο έμεινε, λιγότερο από μήνα έμεινε. Τι έμεινε? Τίποτα δεν έμεινε. Τίποτα δεν έμεινε. Κοίταξε τώρα, αν μπούμε στην σκέψη ότι πάμε για 21 Μαΐου. Στοχάζεις εσύ τώρα, σκέφτεσαι ότι πάμε ναι, για ναι, 21 Μαΐου, και το σίγουρο. Στοχάζουμε δυνατά. Ναι. Στοχάζουμε δυνατά. Αν πάμε για 21 Μαΐου, λογικά πρέπει τις επόμενες ημέρες να διαλύσουμε Βουλή, έτσι. Κάτσε, περίμενε, περίμενε λίγο, περίμενε. Οι επόμενες μέρες είναι... Δηλαδή... Κάτσε, έτσι κι αλλιώς θα κλείσουμε τώρα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς θα κλείσουμε, πάμε διακοπές. Μπράβο. Πάσχα Οπότε στο λογικά χωριό. Μετά το Πάσχα πρέπει να... Γυρνάμε Μέσα στο από Πάσχα... τις διακοπές, από το Πάσχα στο χωριό, βάζουμε Ναι. λουκέτο. Ναι, κάπου εκεί τώρα ανάμεσα θα παιχτεί το παιχνίδι. Ή ναι. μέσα στο Πάσχα ή μόλις γυρίσουμε από το Πάσχα... Στο Παίζει, Χριστός Ανέστη. Παίζει δηλαδή και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα να γίνει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιατί ούτως άλλως από τη στιγμή που είναι κλειστή η Βουλή, στην ουσία όταν διαλύεται η Βουλή, το μόνο το οποίο γίνεται στο Κοινοβούλιο είναι ότι γίνεται θυροκόλληση από το φρούραρχο της Βουλής το διάταγμα διάλυσης του Κοινοβουλίου. Mm. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία εντός Κοινοβουλίου, εντός Ολομέλειας, ώστε να χρειάζεται να μαζευτούν οι βουλευτές να. Βάση περιπτώσει. Επομένως, έτσι χοντρικά, την τοποθετούμε τώρα τη διάλυση της Βουλής ή την Κυριακή του Θωμά που δεν το κόβω. Ναι, κάπου στο Χριστός Ανέστη, ή μετά τη εκεί Δευτέρα γύρω. Που ακολουθεί, δηλαδή εκεί τώρα 24 Απριλίου, εκεί. Ναι, ναι. Κάπου εκεί. Πιστεύω 21 Απριλίου θα το αποφύγει ο Πρωθυπουργός να κλείσει τη Βουλή, για να μην έχουμε τίποτα περίεργους συνειρμούς. Κάπου εκεί κοντά θα είναι. Επομένως, τώρα τι γίνεται. Κλείνουμε τη Βουλή. Αμέσως μετά γίνεται η αντικατάσταση... Ελαχίστων υπουργών.
Γιατί έχει αλλάξει το Αρχικά, σύστημα. πάμε στο εσωτερικό, έτσι, να αντικατασταθεί ο Μάκης ο Βορύδης. Ναι. Δεν ξέρω ποιο άλλο αντικαθίστε. Μπαίνει και το δικαιοσύνη. Μέχρι εκεί δεν πάμε, δεν ξέρω τώρα. Νομίζω Έχει και εγώ αλλάξει αυτά τα τίποτα. δύο. Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπαίνουν υπηρεσία εκεί. Το λέγαμε και το πρωί, ορόσημο η 5η Μαΐου, γιατί είναι η μέρα όπου θα έχουμε την απόφαση τελικά για το αν ο Ηλίας Κασιδιάρης. Αν ο Ηλίας Ναι. Κασιδιάρης λοιπόν είναι ο πραγματικός αρχηγός του Εθνικού Κόμματος Ελλάδα, Ναι, επομένως θα γιατί δούμε και να εκεί πούμε ότι λίγο τι υπήρξε θα μια γίνει. νομοθετική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση, η οποία στην ουσία έρχεται ως επακόλουθο μιας άλλης πρωτοβουλίας αντίστοιχης που υπήρξε το 2021. Δεν μιλάμε μόνο για θα πρέπει η ηγεσία ενός κόμματος να είναι καταδικασμένο ώστε να μην μπορεί το κόμμα αυτό να λάβει μέρος σε εκλογές, αλλά και η φυσική του ηγεσία, γιατί ο κύριος Κασιδιάρης φαίνεται ότι πήγε να βάλει κάποιον άλλον μπροστά. Ναι. Τώρα θα δούμε, αυτό είναι Μπροστάρι, θέμα ποδοσφαίρου μπροστάρι. πάγου. Μπροστάρι. Ναι, να βάλει αχυράνθρωπο, όπως λέμε. Εντάξει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία, γιατί έχει και το δικό της ενδιαφέρον. Ας μην ξεχνάμε ότι Θα αλλάξει και το εκλογικό αποτέλεσμα, λοιπόν, ακριβώς, έτσι. ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Επομένως, έχουμε τώρα τον δρόμο προς τον σχηματισμό της οικουμενικής κυβέρνησης. Τον έχουμε πάρει το δρόμο αφού τελειώσαμε με όλα αυτά. Άρα Τι λοιπόν, οικουμενική, υπηρεσιακή. ρε παιδί μου, πες ότι οι Εσείς κάλπες, πάρετε εκλογικά. πες ότι οι κάλπες της απλής αναλογικής Α, με αυτή την δεν έννοια. δείχνουν, δεν βγάζουν, ρε παιδί μου, Κοίταξε, να πούμε αυτοδύναμη τώρα για να είμαστε κυβέρνηση. ρεαλιστές, οι πιθανότητες να βγάλουν οι κάλποι, να βγάλει η πρώτη κάλπη αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, έτσι, εκτός πια αν γίνει και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά πλησιάζει σχεδόν στα όρια της επιστημονικής φαντασίας να βγάλει Έτσι. αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έτσι είναι. Άρα Εκεί τώρα λοιπόν δεν τι. πάμε στην οικουμενική, εκεί πάμε τώρα πλέον στις διερευνητικές. Πάμε στις διερευνητικές για 3 μέρες. Νομίζω Ναι, έχει ο κάθε 3 μέρες στο αρχηγός μέγιστο, ναι. το μέγιστο. Οπότε μπορεί και την ίδια μέρα να παραδώσει. Μπορεί και να μην τη δεχτεί καν, Μπορεί να μην τη βέβαια. δεχτεί καν. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Άρα Ναι. λοιπόν, εφόσον διαπιστωθεί αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, τότε η πρόεδρος της Δημοκρατίας τι κάνει, συγκαλεί σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Ναι. Με διορθώνεις όπου κάνω λάθος. Ναι. Σε μια Άρα έχουμε, ίστατη εγώ έτσι πιστεύω ότι. προσπάθεια να σχηματίσει Ωραία. κυβέρνηση. Πιστεύω ότι θα φάμε τουλάχιστον 9 μέρες. Δηλαδή Το και η Νέα πιστεύεις. Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ θα αποδεχθούν κανονικά την εντολή, την διερευνητική εντολή του Πρώτη Δημοκρατία για σχηματισμό κυβέρνηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν Από εκεί στερα ξέρω. νομίζω τα υπόλοιπα τα κόμματα θα σεβαστούν τον ελληνικό λαό και το εκλογικό αποτέλεσμα και δεν θα το επιχειρήσουν πάντοτε με επιφύλαξη. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί ύστερα δεν πάμε σε οικουμενική κυβέρνηση. Από εκεί ύστερα Ορίζεται η υπηρεσιακή μετά. συνεχίζει η υπηρεσιακή και πάμε μετά για δεύτερη κάλπη. Έτσι. Εκτός εάν κάποιο από τα κόμματα καταφέρει και σχηματίσει οικουμενική. Ή καταφέρει και σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρουμε. Έτσι. Δεν το Εξαρτάται ξέρουμε. απόλυτα από το εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι από το τριήμερο της διερευνητικής εντολής από το κυβερνών κόμμα τώρα, τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει πιθανότητα να βγάλει κυβέρνηση συνεργασίας, διότι έχει αποκλειστεί αυτό από τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο της, τον κύριο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι και υποθέτω ότι ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως υπάρξει κάποια απόπειρα από ΣΥΡΙΖΑ, πιθανόν. Νομίζω ότι το ΚΙΝΑΛ δεν θα έχει τέτοιες βλέψεις και τέτοιες ελπίδες. Οπότε πιστεύω ότι αν το δούμε δημοσιογραφικά και πολιτικά, το πιο ενδιαφέρον τρίμερο ίσως είναι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, στο τρίμερο του ΣΥΡΙΖΑ, αν δούμε το πόσο κάθεται ενάντια στη συνεργασία μαζί του είναι το ΚΙΝΑΛ, ενώ δεν ισχύει το αντίθετο από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το ΚΙΝΑΛ αποκλεί κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούω και διάφορους κοινοβουλευτικούς του άνδρες και γυναίκες, για να μην είμαστε έτσι απόλυτα σωστοί, ότι υπάρχει μια σκέψη ότι είναι κοντά και το Μέρα 25 του Γιάννη Μένανη, του κυρίου Βαρουφάκη και το ΚΙΝΑΛ. Έχουν έτσι διάφορες σκέψεις. Προχθές άκουσα ότι μπορούν να κάνουν κυβέρνηση και με το ΚΚΕ, με το ΚΚΕ. Γενναίο. Ναι.
ότι υπάρχει αυτό το γνωστό, το επωνομαζόμενο προοδευτικό τμήμα του συνταγματικού τόξου της Βουλής. Εκεί πιστεύω το τρίμερο του ΣΥΡΙΖΑ ίσως πολιτικά και δημοσιογραφικά έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέροντα. Τα υπόλοιπα νομίζω θα είναι flat. Πολιτικά και δημοσιογραφικά, εσύ πώς σχολιάζεις το ενδεχόμενο για τρίτη κάλπη? Το ακούσαμε γι' αυτό. Κοίταξε, νομίζω ότι θα αρχίσει να ταλαιπωρείται μετά ο ελληνικός λαός. Για ποιο λόγο? Διότι πέραν των οποιοδήποτε ιδεολογιών και ιδεολειψιών που μπορεί να έχει ο καθένας, δηλαδή κάποιοι είναι υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων, κάποιοι είναι υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας, όλοι όμως οι λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι και οι άνθρωποι που βάζουν και προτάσουν πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον, θέλουν αυτή η χώρα σε αυτήν την περίοδο να έχει κυβέρνηση. Ναι. Οπότε νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα μπει και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής ζωής της χώρας αυτό το οποίο ονομάζουμε στις δημοσκοπήσεις καταλληλότητα πρωθυπουργού και παράσταση νίκης. Δηλαδή την πρώτη φορά θα δοθούν οι ψήφοι όπως πρέπει να δοθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις του καθενός. Τη δεύτερη φορά πιστεύω ότι ο κόσμος θα πει: παιδιά, οκ, είπαμε αυτό που ήταν να πούμε, να συμφορευτούμε τώρα, πάμε να έχουμε κυβέρνηση. Εάν πάμε για τρίτη κάλπη, νομίζω ότι μπαίνουμε σε πολύ άσχημες περιπέτειες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε να βάζει μπροστά το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η σιγουριά. Δηλαδή, τώρα που καταλαγιάζει όλο αυτό, όλη αυτή η αντίδραση σιγά-σιγά με το δυστύχημα των Ντεμπών, βλέπουμε ότι με απόλυτη ψυχραιμία βάζουν μπροστά την ανάγκη για σταθερότητα και για διαχείριση σοβαρών ζητημάτων, όπως φαίνεται σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, γιατί εντάξει, αυτή η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, κακά τα ψέματα, νομίζω ότι της έτυχε το 90% των μη σου τύχη. Ναι, δηλαδή πιστεύω ότι το επόμενο που δεν έχει γίνει είναι να προσγειωθούν τίποτε εξουγήινοι ξαφνικά στον Παρθενόν. Ναι, εντάξει, δηλαδή δεν έχει διαχειριστεί τα πάντα. Νομίζω και έχω την εντύπωση ότι ο ελληνικός λαός, γενικά η λαϊκή, αλλά ο ελληνικός λαός έχει μια σοφία περίεργη. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, τα αποτελέσματα των εκλογών του 2000, όπου δόθηκε μια οριακή πλειοψηφία στον κύριο Σιμίτη, τόσο οριακή που άλλαξαν οι νικητές μέσα στην ίδια νύχτα και έλεγε κανένας καλά, είναι δυνατόν. Βεβαίως, ήταν δυνατόν να δώσει ηρεκή πλειοψηφία. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει πλήρη συνείδηση του που βρίσκεται, του τι συμβαίνει και το τι ανάγκες έχει και εξυπηρετεί. Δεν νομίζω θα βάλει τον εαυτό του σε περιττές περιπέτειες μιας τρίτης κάλπης, διότι μην ξεχνάμε ότι 14 Μαΐου έχουν και τις εκλογές στην Τουρκία. Αυτή η επίθεση αγάπης, εάν τυχόν έχουμε αποτελέσματα στην Τουρκία. Μωρέ, τι ήταν και αυτό. Ναι, λοιπόν, ναι, δεν το συζητάμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι είμαστε στο love boat, στο πλοίο της αγάπης, λέω, δεν μπορεί. Από κάπου θα βγουν, ενώ τώρα αυτοί οι καπετανοί τους θυμάσαι που βγαίνανε και αγκαλιάζονταν με όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι θα αντιληφθούν ότι μπαίνουμε σε περιπέτεια περιττή. Έτσι. Μπορεί να είναι καλοκαίρι, μπορεί να μην έχουμε την ανάγκη τη διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής όπως έχουμε το χειμώνα και για τις τιμές στα καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι δεν θα το επιχειρήσουμε σαν Έλληνες να πούμε σε τέτοιες περιπέτειες. Θα δώσουμε τα μηνύματά μας στην οποία να δώσουμε ότι ξέρεις, ελέγχουμε την εξουσία, δηλώνουμε την αντίθεσή μας σε κάποια πράγματα, δηλώνουμε ότι είμαστε σκεπτικιστές με ορισμένα πράγματα, αλλά πρέπει να κυβερνηθούμε. Νομίζω ότι έτσι λειτουργεί ο ελληνικός λαός στην πολιτική του σοφία μέσα. Ναι. Τώρα όλα είναι πιθανά, αλλά πιστεύω θα παίξει ρόλο και το τι θα συμβεί στην Τουρκία στις 14 Μαΐου. Δηλαδή, αν οι Τούρκοι αποκτήσουν σταθερή κυβέρνηση, νομίζω ότι ακόμη πιο δύσκολα εμείς θα πάμε σε τρίτη κάλπη. Θα ζοριστούμε. Ναι. Και αυτό το λέω, διότι θα είναι και το αφήγημα το προεκλογικό μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης αντίστοιχα στημένο από τα κόμματα, ώστε να μην πάμε σε τρίτη κάλπη. Διότι τρίτη κάλπη δεν συμφέρει κανένα. Θα έχουμε μικροαλλαγές. Και δεν εξασφαλίζει κανένας ότι αν πάμε σε τρίτη κάλπη θα έχουμε τελικά κυβέρνηση. Μπορεί να πάμε και σε τέταρτη κάλπη. Δεν απογορεύει. Καλά, μπορεί. Έτσι, να το πάμε μετά. Βέβαια, ναι, να Δευτέρα σου πω την μπορείς, αλήθεια. Τετάρτη, αν με είναι, αλλά δεν μπορώ εγώ, ας πούμε. Αν με ανησυχεί κάτι σε όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι μιλάμε για το καλοκαίρι, για το φετινό καλοκαίρι. Είδαμε το περσινό και πώς έπρεπε ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει όχι απλά στο 100%, στο 150%
και για την πρόληψη αλλά και για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι καταστροφικές πυρκαγιές. Εμείς εδώ το ζήσαμε και με το παραπάνω. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν ξέρω κατά πόσο υπέρ των Ελλήνων θα λειτουργήσει όλη αυτή η αβεβαιότητα του να μην έχουμε κυβέρνηση άμεσα για να δουλέψει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί σκέψου τώρα μια κυβέρνηση η οποία θα είναι... ξέρεις, απλά για να υπάρχει, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να δουλέψει και να συντονίσει όλη αυτή την κατάσταση. Όλων των αποφάσεων, δεν μπορεί να κάνει κάτι καινούριο. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε δυσκολεύουν τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι ότι στη δεύτερη κάρτα θα έχουμε κάτι. Φαντάζομαι ότι στη δεύτερη κάρτα θα έχουμε κάτι. Εγώ πάντως, να ξέρεις, δεν είμαι από αυτούς που διαγράφονται. Δεν μπορείς να με φας εμένα εύκολα. Παιδιά, κάτι ξέρει. Τι σου είπε κανένα, σου στήριξε τίποτα, γιατί σου είπε κανένα πάνω σε διαγράψω. Δεν ξέρω. Ποιο το είπε αυτό, λες. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Δε... Ποιο το είπε, βρε. Το ότι πάνω σε διαγράψω δεν είπα τίποτα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που διαγράφονται. Δεν μπορείς να με φας εύκολα. Να μην. Ο συνονόματός μου. Ο Ανδρέας Ολοβέρδος. Σήμερα. Α, βέβαια. Μου θύμιζε λίγο Πολάκη η δήλωση. Μήνυμα στον Νίκο ήταν αυτό, στον Νίκο Ανδρουλάκη. Να πω τώρα κάτι. Όχι, δεν είχα υπόψη μου τη δήλωση, γι' αυτό είπα αυτό. Να πω κάτι τώρα. Αυτή η συζήτηση περί του Ίξμαν Πρωθυπουργού... Αναφέρεσαι στη δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη που έγινε στη συνέντευξή του την προχθεσινή. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν θα πω το όνομα του Πρωθυπουργού. Όταν ετοιμάζεσαι να πάρεις μια πρωτοβουλία αυτή του μεγέθους, μου θυμίζει κάτι αντίστοιχο που έχουμε εδώ στην πόλη μας. Εμείς έχουμε λέει αποφασίσει, αλλά δεν σας λέμε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, αυτό τώρα ότι εμείς έχουμε αποφασίσει ποιο θα πάμε μπροστά, αλλά δεν το λέμε. Ή είναι πολιτική μπλόφα, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει, διότι. Καλά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, σωστά είπε ότι θα πρέπει το όνομα να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συζήτησης και συνεννόησης. Από την άλλη, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα του πει «Σες μεγάλη, θα μπεις πρωθυπουργός μπροστά». Ναι, θα πω. Ποια κόμματα θα είναι από πίσω για να πω, δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Άρα είναι μια, νομίζω ότι μια συζήτηση που άνοιξε... Εκ του περισσού χωρίς πάμε, λόγο. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Λοβέρδος και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Κύριε Λοβέρδο, αισθάνεστε ότι απειλήσετε με διαγραφή ή έχετε κάποια πίεση λόγω αυτών που είπατε την προηγούμενη εβδομάδα? Α, το πάτε αλλού. Και είπαμε, είστε πρόσωπο και το χαμόγελο. Είναι και αυτό μέσα. Αλλά το ξαναβρήκαμε αμέσως. Εγώ δεν είμαι πρόσωπο που διαγράφεται. Έτσι. Γιατί διάβαζα χθες φουλ. Το βιβλίο του Παντελή Καψή, το οποίο παρουσιάζω αύριο στην Πάτρα. Μάλιστα. Και θυμήθηκα τις τραγικές στιγμές 2009-2014, τις οποίες πέρασα όλες στην πρώτη γραμμή. Εμένα κανείς δεν μπορεί να με ακουμπήσει, έτσι, με τέτοια διοικητικά μέτρα. Όμως... κύριε Λοβέρδο, αυτό ακούγεται αρκετά λαζονικό. Εάν θέλει ο πρόεδρος και αν είστε σε διαφορετική γραμμή, μπορεί να το κάνει. Πρέπει να είμαστε σε διαφορετική γραμμή. Ναι, δεν είστε. Πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ότι ένας όταν άνθρωπος για δεν διαγράφεται ένας άνθρωπος. Αφήστε τα τώρα αυτά, σας παρακαλώ. Κατά τη γνώμη μου. Ελάτε, ναι, βεβαίως. Κατά τη γνώμη μου. Τώρα, δεν είμαι από αυτούς που μπορείς να τους φας εύκολα. Έτσι, τελεία και παύλα. Αλλά δεν βλέπω και το λόγο. Έτσι, γιατί εγώ δίνω τη μάχη με όλες μου τις δυνάμεις. Και εδώ στην εκπομπή σας, δύο φορές που έχω την τιμή να με έχετε καλέσει, έχετε μία εικόνα. Και η πρόσφατη παρουσία μου στη Βουλή, υπάρχει εδώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης, θα τα πούμε στη συνέχεια φαντάζομαι, δίνω μία μάχη απόλυτης κριτικής σε μια αποτυχημένη κυβέρνηση, με τις γραμμές του κόμματός μου και μέσα από τις τάξεις του κόμματός μου. Έτσι. Και πάω και πάρα πολύ καλά στην πορεία μου αυτή. Συνεπώς, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση και τη θεωρώ και απολύτως υποτιμητική για εκείνον που την κάνει, για όποιον την κάνει. Μάλιστα. Για μένα. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω τώρα, μήπως μας δώσετε κάποια απάντηση, γιατί άλλον θα ψηφίσει. Εγώ καταλαβαίνω περίπου τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης, ας πούμε. Ότι εγώ, παιδιά, ψαρεύω στην δεξαμενή του κανένα στις μπάρες ή στις δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο κανένας. Ο οποίος μετά την τραγωδία των τεμπών, αυτή η μπάρα αυξήθηκε.
Και μπορεί κάποιος να ψαρέψει εκεί κόσμο μια δεξαμενή ψηφοφόρων. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξέρει από πριν ένας ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ που θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, ποιον θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ για πρωθυπουργό? Ναι, κοιτάξτε κύριε Κούτρα, καταρχάς ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης ούτε κανένας από εμάς ψαρεύει σε θολά νερά. Κάνουμε έναν αγώνα, είπε κάτι ο κύριος Τσίπρας που μου άρεσε. Όλα τα κόμματα κάνουν μια πολιτική ανταγωνισμού προεκλογικά. Και όπως σας είπα και από την περασμένη φορά που ήμασταν μαζί, έχουμε συνηθίσει πάρα πολλούς πολιτικούς στην Ελλάδα. Άλλα να λένε το πρωί της Κυριακής και άλλα το βράδυ, με κριτήριο πάντα το αποτέλεσμα. Σωστό. Άρα λοιπόν, εμείς δίνουμε τη μάχη της Κυριακής αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ειδικά στο θέμα, εγώ μίλησα και σε συναδέλφους σας, στον κύριο Παυλόπουλο και στον κύριο Οικονόμου. Και μίλησα πεντακάθαρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσω να επαναλαμβάνω τα ίδια. Δεν έχω σκοπό να δημιουργήσω εσωκομματική σύγκρουση. Έτσι. Ό,τι είχα να πω το είπα, έβαλα τελεία. Άκουσα και τον κομματικό αντίλογο. Τελεία σε αυτό, προχωράμε για τις εκλογές του Μαΐου. Μάλιστα, και το σεβόμαστε. Όχι, όχι, όχι. Εγώ χαίρομαι που με ρωτάτε. Όχι, γιατί θέλω να είμαι πολύ ρωτήσουμε. Μα είναι εκ των πραγμάτων είναι ένα θέμα. Δηλαδή, θα πάτε να συνεργαστείτε, ας πούμε, δεν ξέρω ποιος θα είναι πρώτος, ή ο ένας ή ο άλλος. Ακούστε. Και λέτε στους ψηφοφόρους του άλλου κόμματος, ότι θα είναι μεγαλύτερο από εσάς, εκτός αν γίνει κάποια τρομερή ανατροπή, ότι εσείς που ψηφίσατε το Μητσοτάκη, το Τσίπρα και τον Υπουργό, για την ανατροπή. Πάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Δεν είναι. Στην παρούσα φάση, από τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα. Και μάλιστα αλλά εσείς λέτε στους ψηφοφόρους του άλλου κόμματος ότι, παιδιά, αυτόν που ψηφίσατε για να συνεργαστούμε όλοι μαζί δεν θα είναι ο πρωθυπουργός. Ναι, κύριε Κούτρα, υπάρχει αυτός ο λόγος, δημοσιογραφικός και πολιτικός. Εγώ σχολίασα με επάρκεια, με ακρίβεια την περασμένη εβδομάδα. Δεν θα επιμείνω. Μάλιστα. Δεν θα το συνεχίσω. Δεν θέλω να ρίχνω λάδι στη φωτιά. Τελεία παύλα. Τελεία και παύλα. Τρεις φορές το είπε. Ναι. Έβαλα τελεία, έβαλα τελεία. Είναι κάτι πολύ σωστό βέβαια, ότι έχουμε ακούσει διάφορα. Άλλα να λένε το πρωί της Κυριακής, άλλα να λένε το βράδυ της Κυριακής. Ναι, να τα πάρουμε λίγο έναν. Ένα. Καταρχάς, τα κόμματα τα μεγάλα είναι από την δημιουργία τους και από την λειτουργία τους κόμματα τα οποία έχουν μέσα, είναι πολύ συλλεκτικά. Έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία έχει, αν όχι τάσεις, έχει ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίζουν τα πράγματα με λίγο διαφορετικό τρόπο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, το έχει τερματίσει, έχει 20 συνιστώσεις. Αλλά όλα τα κόμματα έχουν μέσα ανθρώπους, κυρίως δε όπως ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος έχει διεκδικήσει και την προεδρία του κόμματος, άρα έχει μια, ας το πούμε, προσωπική αντίληψη περί πολιτικής και όλα αυτά, γι' αυτό και διεκδίκησε και την αρχηγία. Θα πρέπει αυτές οι απόψεις διαφορετικές να συνυπάρχουν. Έτσι, όταν λες κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είπε ο αρχηγός του κόμματος, όντως δεν πρέπει να διαγράφεσαι, διότι πλέον αρχίζει και τίθεται θέμα δημοκρατικής λειτουργίας ενός κόμματος. Κυρίως δε κάποιοι οποίοι λένε ότι είμαστε εμείς οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί. Δημοκρατικός και προοδευτικός κατά βάση σημαίνει ότι ανέχεσαι τις απόψεις του γύρου σου. Λοιπόν, τώρα αυτό το οποίο είπε ότι είναι δε μετρών εύκολα εμένα έχει ένα δίκιο, διότι ο κύριος Λοβέρδος αποτελεί ένα πολιτικό κεφάλαιο το οποίο δεν ανήκει στο χώρο μόνο του Κινάλ, ανήκει στον ελληνικό λαό. Έτσι, είναι μια ιδιαίτερη πολιτική προσωπικότητα η οποία όντως δεν τρώγεται εύκολα. Είχε μια άποψη, την είπε ο άνθρωπος, δικαίωμά του είναι, πιστεύω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα και είπε τελεία, εγώ δεν πάω να δημιουργήσω θέμα, ούτε μένω στην άποψή μου, ούτε πάω να δημιουργήσω θέμα στον αρχηγό. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα κόμματα, όπως ο κόσμος έχει σταματήσει να αποτελεί κοπάδι, και δεν πηγαίνει με τους τσομπαναραίους πλέον όπως παλιά, με τους κρούεζες κατευθυνόμενα, έτσι έχουν σταματήσει να είναι και οι πολιτικοί. Έχει ανοίξει το μυαλό τους, έχουν διαφορετικές απόψεις. Πρέπει να μάθουν όλοι να συνυπάρχουν με όλους. Και νομίζω ότι έστειλε και ένα μήνυμα ο κ. Λοβέρδος ότι, κοίταξε, ναι, μπορεί να πάνε, άμα τυχόν κάνετε κίνηση να με διαγράψει, δεν είμαι μόνος μου. Έχω κόσμο πίσω. Και φάνηκε αυτό, διαφάνει τις εκλογές, έτσι. Ίσως όχι αυτό το οποίο περιμέναν όλοι. Αλλά διαφάνει. Ύστερα υπάρχει ανοιχτό το σενάριο. Θυμάσαι ότι ένα από τα κύρια επιχειρήματα εναντίον, εντός αγωγικών η έκφραση, εναντίον του κυρίου Λοβέρδου, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιθυμούσε διακαώς τη συνεργασία του Κινάλ, αν γινόταν αρχηγός, με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, αλλά ήταν ένα από τα πολύ έντονα
εναντίον και του εντός εισαγωγικών έφερε σπορτικά αφηγήματα. Και εξακολουθεί να υφίσταται αυτό το σενάριο, αν μου επιτρέπεις. Συγγνώμη. Δηλαδή, εξακολουθεί να υπάρχει στις συζητήσεις τις πολιτικές. Ναι, βεβαίως, διότι μπορεί ο κύριος Ροβέρδος να δει να πάρει μια ομάδα βουλευτών οι οποίοι είναι μαζί του και να φύγουν, διότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινάλ αυτή τη στιγμή θα είναι διαφορετική από την κοινοβουλευτική ομάδα μετεκλογικά. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Οπότε όλα τα σενάρια ανοιχτά, θέλει λίγο, φαντάζομαι, ότι θα υπάρχει μια έτσι ψύχρεμη διαχείριση αυτού του πράγματος, ακριβώς για να μην πάνε για μαλλί και βρεθούν κουρεμένοι σε αυτήν. Είχαμε, να αλλάξουμε τώρα θέμα, Παύλε, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα στην πολύ Αθήνα. Πολύ που προβλημάτισε πάρα πολύ, έτσι, γενικότερα. Γιατί το δεν ήταν ένα τυχαίο, ακριβώς, δεν ήταν ένα τυχαίο, έτσι, ένας τυχαίος άνθρωπος αυτός, που δυστυχώς έχασε τη ζωή του στην παραλιακή Αθηνών Σουνέου, στο Λαγονίσι. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Χρυσάγη, ο διευθυντής κυκλοφορίας του ΟΣΕ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της κυκλοφορίας συνολικά όλου του σιδηροδρόμου. Σύμφωνα λοιπόν με την τροχέα, το δυστύχημα έγινε όταν η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε ο 66χρονος... πήγαινε να προσπεράσει ένα φορτηγό. Ακριβώς. Χτύπησε και μετά χτύπησε σε. Και έπεσε στο αντίθετο ρεύμα. Ναι, και τέλος πάντων με αυτοκίνητο διερχόμενο. Βλέπουμε και φωτογραφίες από το δυστύχημα. Τώρα ξέρεις, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από όλο αυτό. Κατά πόσο τυχαίο μπορεί να ήταν, κατά πόσο αυτό. Πάντως εκ των συνθηκών δεν φαίνεται. Χωρίς να θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ειδικός στην μελέτη τέτοιων δυστυχημάτων, κυρίως διεξ αποστάσεως. Αλλά από αυτό το λίγο το οποίο διάβασε δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι το οποίο να οδήγησε, μάλλον να κατάλαβες τι εννοώ, να είτε κατευθυνόμενο το δυστύχημα. Φαίνεται ότι μια άτυχη στιγμή. Μπορεί ο άνθρωπος μόνο αυτά το οποίο είχε στο μυαλό του να αφαιρέθηκε. Δεν ξέρω. Αλλά ότι υπάρχει αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ περίεργη συγκυρία κατά την οποία συνέβη αυτό το δυστύχημα και έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος κλειδί για την υπόθεση των τεμπών, λόγω θέσεως, έτσι. Ναι, όντως δημιουργεί, αν θέλεις να μπει σε μια διαδικασία συνωμοσιολογίας και μια σκέψη αντίστοιχη, ναι, μπορεί αν τα δημιουργήσει ό,τι σενάριο θέλεις. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και ερχόμαστε να πούμε τα ευχάριστα, γιατί σήμερα, από χθες μάλλον, είναι ο Εύρος ζει τις δικές του στιγμές μεγάλες. Έτσι. Έτσι. Οπότε να έχουμε το χρόνο να το σχολιάσουμε. Πάμε στην αυλή και ερχόμαστε. Ναι. Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος, δύο μαζί, μα επιτέλους είμαστε και οι δύο μαζί. Εγώ σε ακούω, δεν ξέρω αν σε ακούνε οι τηλεθεατές. Δεν ξέρω, με ακούτε. Τώρα και σε ακούμε και σε βλέπουμε. Υπέροχα. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν στην Αθήνα. Πάμε εδώ τώρα να επιστρέψουμε στα δικά μας. Έβλεπα, συγγνώμη που αγκαθυστέρησα να τα κάνω κι εγώ όπως εσύ της τελευταίας στιγμής. Αλλά είδα τώρα ένα φοβερό βιντεάκι στο Newsit. Ναι. Όπου σήμερα ξέρεις ότι ο Πρωθυπουργός περιόδευσε στη Λαμία. Ναι. Λοιπόν, πήγε ο άνθρωπος να δει το κολυμβητήριο της Λαμίας, με τον ανάδοχο του έργου. Και έγινε έτσι ένας χιουμοριστικός διάλογος μεταξύ τους, γιατί λέει ο ανάδοχος ότι το... Λοιπόν, πριν τις εκλογές θα το έχουμε έτοιμο το κολυμβητήριο, λέει ο ανάδοχος. Ναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευνηδιάζεται. Και ξέρεις, παίρνει αυτό το ύφος το... Ναι. Αυτό ναι, το αγαπημένο. Ναι. Το αγαπημένο, ναι. Ξέρει, λέει, πότε θα γίνουν οι εκλογές και δεν ξέρω εγώ. Με εντυπωσίασες. Αν προλάβουμε, θα μας το ετοιμάσει η Γιώτα. Το έχω στείλει. Το έστειλα κι αλλού κατά λάθος, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Πάμε στα δικά μας τα ευχάριστα. Τι ωραία βραδιά ήταν η χθεσινή με τα παλικάρια μας, με τους εφήβους. Όχι μόνο η χθεσινή βραδιά. Εντάξει, γενικά, αλλά το χθες ήταν ρε παιδί μου. Τρεις βραδιές ήταν εξαιρετικές. Ήτανε. Έτσι. Πρωταθλητής Ελλάδας, ο αίτητος, εκπληκτικός, φανταστικός, μοναδικός, εθνικός Αλεξανδρούπολης. Έτσι. Όχι μόνο αίτητος, αλλά πήρε και τρία τρίποντα. Κέρδισε και τα τρία και τους τρεις αγώνες με 3-1 τελικό αποτέλεσμα. Όχι, εκτός από το πρώτο, συγγνώμη, που ήταν
Ήταν 2-2 και πήγε στο tie break, με συγχωρείτε. Καμαρώνω λοιπόν. Τώρα, ξέρεις, ταυτόχρονα βλέπω και τα πλάνα δίπλα και καμαρώνω πραγματικά πάρα πολύ αυτά τα παλικάρια. Αν ασχολείται κάποιος λιγάκι με το βόλεϊ, δεν μπορούσε να αντιληφθεί, κυρίως αν το έβλεπε από τη τηλεόραση, ότι έβλεπε ομάδες εφήβων κάτω των 21. Ένα. Παίζανε με δύναμη και με πάθος και με τσαμπουκά τέτοιο που νόμιζε ότι έβλεπε ομάδα ανδρών. Το δεύτερο είναι αυτός ο εκπληκτικός κόσμος, ο οποίος ήταν από την αρχή δίπλα στην ομάδα, γιατί τα παιδιά, οι περισσότεροι μαθητές, και είχαν πάρα πολλούς φίλους, είχαν γονείς, είχαν τους φίλους των γονιών τους. Ήταν δηλαδή οικογενειακή υπόθεση κάπως. Ένας κόσμος καταπληκτικός, ο οποίος θύμισε στους παλαιότερους άλλες εποχές. Ένας κόσμος ο οποίος ξέρει να συνυπάρχει με αντιπάλους, με οπαδούς αντιπάλων ομάδων. Δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό ζήτημα. Να σας πω ότι από την εμπειρία που έχω, είχα μία μικρή ανησυχία στον αγώνα με την ΑΕΚ. Γιατί και έχουν εγώ ανησύχησα λίγο, η αλήθεια είναι, αλλά δίκως. Έχουν πολυπληθεί παρουσία εξίδων στην Αλεξανδρούπολη, αλλά όλο κυλήσανε ομαλότατα. Δείξανε πάθος, πάρα πολλά συνθήματα, καινούργια συνθήματα. Συνθήματα τα οποία κάποιους από εμάς μας θυμίζουν κάποια άλλα σαν βάση, σαν πυρήνα, αλλά ήταν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ νέος κόσμος. Πάρα πολύ νέος κόσμος. Κατάμεστο το Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Αυτό δίνει πολύ μεγάλη ευθύνη στους ηθήνοντες και σε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Πρώτον, να προσέξουν αυτή την ομάδα, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτή η ομάδα θα γράψει εκ νέου ιστορία στην ήδη. Και ο καθένας τους ξεχωριστά στην πορεία. Ναι, ακριβώς. Αυτή η ομάδα θα γράψει νέα σελίδα στην πολύ πλούσια ιστορία του βόλεϊ στην Αλεξανδρούπολη. Και τα παιδιά, το καθένα, ήταν ένας και ένας. Εκτός από τους MVP, όλη η ομάδα είχε ανθρώπους, όπως ο Σάρλας Μπάσης, να μην πω κάποιο όνομα, δηλαδή πέραν τους MVP, όλα τα παιδιά παίξαν εξίσου δυνατά. Καλά, βέβαια, η παρουσία του Γιώργου Ταδραβίζου και της Όλγας της Κούβερ, μαζί με τον Θεό, τον Μαυρίδη, τον Θόδωρο, στην υποστήριξη, οι άνθρωποι τους ξέρω τις ημέρες της δικής μας διοίκησης, φέραμε τον Γιώργο στον Εθνικό. Τον Γιώργο τον Ανδραβίζω, να σου πω ότι θα τον έχουμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων απόψε, για να μοιραστεί έτσι όλες αυτές τις στιγμές μαζί με έναν από τους παίκτες της ομάδας των Εφήβων. Βεβαίως. Τους πρωταθλητές μας. Αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Έχουμε αυτή την περίεργη ιστορία με τον γιο του Γιάννη Ανδρεάδη και του Γρηγόρη του Καραπιπέρη, τους Ιούς Καραπιπέρη και Ανδρεάδη, οι οποίοι πριν ακριβώς από 10 χρόνια, υπό τις οδηγίες του Γιάννη Ανδρεάδη, τότε είχαν κερδίσει ξανά το Final Four. Φαίνεται ότι αυτός ο γίγαντας του αθλητισμού που υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη αρχίζει και ξαναξυπνάει. Αυτό δημιουργεί τεράστιες ευθύνες. Και τεράστιες προσδοκίες επίσης, που είναι ακριβώς, αρχικά προσδοκίες, και από τις προσδοκίες έρχονται οι ευθύνες που θα πρέπει πραγματικά να ληφθούν απόλυτα σοβαρά υπόψη από όλους, γιατί πλέον δεν υπάρχει δικαιολογία. Εγώ λέω ένα πράγμα και το είπα. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία μεγάλη και δεν υπάρχει δικαιολογία. Έτσι, έτσι. Είχα πει κάποια στιγμή πριν από 3-4 χρόνια σε μια συνάντηση που είχα μεγάλη, ότι, παιδιά, ακούστε να σας πω, να είμαι ειλικρινής, οι Σαμοθραγίτες τρώνε κατσίκι και οι Αλεξανδροπολίτες παίζουν βόλεϊ. Όπως οι Σαμοθρακίτες δεν τρώνε κουνέλι, έτσι και οι Αλεξανδροπολίτες παίζουν και άλλα αθλήματα, αλλά η κορονίδα. Αλλά όχι τόσο καλά. Ναι, η κορονίδα, αυτό το οποίο γράφει η ιστορία, αυτό το οποίο έχει βγάλει πάρα πολλούς αθλητές σε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια χρόνου από το 1975 και μετά, είναι το βόλεϊ. Η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος είναι βολεομάνος. Να μην ξεχνάμε ονόματα μεγάλα, όπως ο Θανάσης ο Μουστακίδης από το Σουφλί, ο Σαμαράς συγχωρημένος από την Οριστιάδα, ο Αγγελίδης, ο Αρχοντίδης, ο Τεκτονίδης, ο Γιώργος ο Παπάζογλου. Ο Μάριος, ο Γιούρδας. Δεν άκουσα. Ο Γιούρδας. Ναι, δεν έχει τέλος. Έτσι, η αδερφή Ναλμπάντη, δεν έχει τέλος η ονοματολογία όταν μπούμε στην οικογένεια του Βόλη. Αυτό φαίνεται ότι σε αυτά τα παιδιά ξαναγυρνάει η σελίδα, και τα παιδιά αυτά είναι νεότατα, είναι όλα κάτω των 21,
Άρα έχουν πάρα πολλά χρόνια μπροστά τους να δώσουν πράγματα στο Βόλο της Αλεξανδρούπολης. Εγώ τους απόλαυσα, ήταν συγκινητική η παρουσία τους, διότι παίζουν με πάθος. Βλέπεις ότι τα καρφιά τα οποία κάνουν είναι με τρομερή δύναμη. Αυτό το ότι γυρνάνε τα χέρια και κάνουν αυτό το ρόλ που κάνουν και καρφώνουν, δείχνει πάθος και δείχνει ένταση, δείχνει ότι ζουν τον αγώνα. Κρατήσανε τους αγώνες εκεί που έπρεπε, γυρίσαν τα αποτελέσματα όταν έπρεπε. Με ομάδες όπως ο Πήγασος Πολύχνης, ο οποίος ήταν ήδη τις δύο προηγούμενες χρονιές πρωταθλητής και πήγαινε να κάνει το τρίτο του σειρί, το να διακόπτει ένα τέτοιο σειρί από μια ομάδα που έχει μάθει να κερδίζει, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αυτός βέβαια ο κόσμος βοήθησε πάρα πολύ. Έτσι. Υπήρξε ένα άγχος, μήπως ο πολλής κόσμος αντί να σμπρώξει τα παιδιά, τα αγχώσει. Το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει. Ήταν όμως υπό τις οδηγίες του Γιώργου του Ανδραβίζου. Κρατηθήκανε πάρα πολύ ψύχρα με τα παιδιά και ακριβώς εκεί που έπρεπε στον αγώνα. Νομίζω ότι λειτουργήσαν όλα τέλεια και γι' αυτό έχουμε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα να καμαρώνουμε τους εφήβους μας πρωταθλητές κάπου 21 πανελληνιονίκες. Είμαστε μετά από 10 πάρα πολύ περήφανοι, πάρα πολύ περήφανοι πραγματικά. Αλλά να γίνουν πράγματα πια προς αυτή την κατεύθυνση. Για μένα, ειλικρινά δηλαδή, το λέω και το ξαναλέω και δεν θα σταματήσω να το λέω, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από κανέναν. Όχι. Να μην πάει μπροστά, ξανά, να μην ξυπνήσει, να μην δεν πάρει μπρος επιτέλους αυτός ο γίγαντας. Έτσι, είναι μπροστά μας, είναι στα χέρια γίγαντα, μας, είναι χειροπιαστό όλο αυτό. Έχουμε δει το γήπεδο του Μιχάλης Παρασκευόπουλος για πολλά χρόνια δεν το βλέπουμε. Τα προηγούμενα χρόνια όμως για πολλά χρόνια ήταν ο κόσμος ακριβώς όπως ήταν χθες. Κρεμασμένο σαν τα τζαμπιά, δεν είχε χώρο πουθενά να κουμπήσεις. Εγώ θυμάμαι πηγαίναμε τότε το 2013-2014 που ήμουν πάλι γραμματέα στο Βόλι, στον Εθνικό, στην αδερφική ομάδα. Προσπαθούσαμε να περάσουμε για να πάμε να κάνουμε κάποια διαδικαστικά και ήταν αδύνατο να κάνουμε και αυτό από τον κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτήν την ομάδα, έχει ανάγκη από το Βόλι, διότι όλα τα αθλήματα, ναι, και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, όλα καμία αντίρρηση, αλλά η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος είναι βολεωμένος. Κρίμα και άδικο λοιπόν. Μακάρι να πάμε μπροστά. Αλλάζουμε τελείως θέμα. Είχαμε, ξέρεις, τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει η δίκη, αν θυμάσαι, της άτυχης φαρμακοποιού από την Καβάλα που δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της μέσα στο φαρμακείο. Ναι. Είχαμε δει και το βίντεο ντοκουμέντο, αν θυμάσαι, που είχε βγει έτσι στο φως της δημοσιότητας. Ξεκίνησε λοιπόν η δίκη αυτής της ιστορίας με τον 55χρονο σύζυγο να εμφανίζεται αμετανόητος, να γελάει, να προκαλεί, να έχει έτσι απίθμενο θράσος, θα έλεγε κανείς. Ναι. Συνάδελφοι από την Ροδόπη μου μετέφεραν αυτό το κλίμα που παρακολούθησαν τη δίκη έτσι και είχαν το ρεπορτάζ. Επίσης είπε ότι τη σκότωσε, γιατί όταν του ζήτησε, λέει, να χωρίσουνε, θυμήθηκε αυτό στο χωρισμό των δικών του. Ναι. Και του γύρισε, μάλιστα, λέει, είπε το ότι μυαλό. Όταν, λέει, μου είπε να χωρίσουμε, αισθάνθηκα, λέει, ότι γκρεμίζει τελεία εκκλησία την, ναι, οποία έκτιζα. Εντάξει. Άκου τώρα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Πάμε. Εριστικός και με θράσος εμφανίστηκε ο 55χρονος σύζυγοκτόνος στο δικαστήριο, προσβάλλοντας τη μνήμη της αδικοχαμένης σύζυγου του και μητέρα των παιδιών του. Κατά την απολογία του, μάλιστα, γέλασε 5 φορές, έχοντας ένα υπεροπτικό ύφος, ενώ δεν δάκρυσε ποτέ. Όταν μου είπε ότι χωρίζουμε, θυμήθηκα τον χωρισμό των γονιών μου που είχα ζήσει σαν παιδί και νιώσα ότι γκρεμίζεται η εκκλησία που είχα χτίσει τόσα χρόνια και τη σκότωσα, ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας της αδικοχαμένης Αΐντα, μεταφέροντας τα λόγια του 55χρονου. Με αυτή του τη στάση, ο δολοφόνος σκότωσε τη σύζυγό του για δεύτερη φορά, χωρίς να τον νοιάζει ιδιαίτερα η σοβαρότητα της κατάστασης. Πρόκειται για τη στιγμή δολοφονία της 43χρονης φαρμακοποιού, την οποία στραγγάλισε επειδή του ζήτησε να χωρίσουν και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Κάμερες του κλειστού κυκλώματος του φαρμακείου κατέγραψαν καρέ-καρέ το φρικτό έγκλημα.
Το φαρμακείο είναι ανοιχτό για τους πολίτες ακόμα και όταν το ζευγάρι θα μπει στις 16 και 39 μέσα στο κουζινάκι που σημειώθηκε η δολοφονία. Περίπου 15 λεπτά αργότερα, ο 55χρονος θα βγει από αυτό έχοντας στα χέρια του το κορμί της άψυχης γυναίκας του. Θα την πάει στο δωμάτιο και θα την αφήσει. Στη συνέχεια θα βγει από εκεί και θα αρχίσει να ψάχνει τα συρτάρια του ταμείου. Θα κλειδώσει το φαρμακείο και θα αποπειραθεί να αυτοκτονήσει με τη λήψη κάποιων φαρμακευτικών ουσιών, αλλά και προκαλώντας τραυματισμούς στα χέρια και στο λαιμό του. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, οι παραπάνω ενεργειές του δεν ήταν ικανές για να προκαλέσουν κακό στον οργανισμό του. Έτσι, συνήλθε γρήγορα και προφυλακίστηκε με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Μια γυναικοκτονία που σόκαρε τον περασμένο Μάιο την τοπική κοινωνία της Καβάλας αλλά και το Πανελλήνιο. Λοιπόν. Ναι, αυτά συνέβησαν στην Καβάλα. Έχουμε το βίντεο αυτό το περιβόητο που σου είπα από τη Λαμία. Θέλεις να το δούμε λίγο, μπας και καταλάβεις πότε θα γίνουν οι εκλογές. Για να δούμε λίγο αυτό το ωραίο βίντεο. Για να το δούμε λίγο. Η πλευρά είναι ότι η νοτιοανατολική πλευρά της πόλης αποκτά μια άλλη διάσταση. Αφού είναι και ίσους της πόλης. Ναι. Πολύ ωραία. Οπότε τώρα τα βασικά έχουν έκπληξη. Ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές και δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές. Με εντυπωσίασε. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένας κόσμος που ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις αυτοδιοικητικές και μετά για τις. Το έχω αντιληφθεί πλήρως. Εδώ είμαστε. Ξέρουμε καλά. Ναι, βέβαια ότι οι αυτοδιοικητικές θα γίνουν μετά τις αθηνικές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εντυπωσιακή ψυχραιμία του. Σιγότερε λίγο και ο οικονόμου. Πριν τις εκλογές και του λες, ρε μεγάλε. Σιγότερε λίγο και ο οικονόμου όμως, εκεί τσίκλισε λίγο. Εντάξει, ωραίος. Ωραίος. Όχι, εξαιρετικό βίντεο. Εξαιρετικό βίντεο και νομίζω ότι βέβαια ο άνθρωπος προφανώς θεωρούσε δεδομένο για τον Μάιο και σου λέει μέχρι τον Μάιο. Δεν μπορεί, θα το έχουμε τελειώσει. Δεν το έχουμε τελειώσει, που θα πάει. Θέλει 1,5-2 μήνες, ας πούμε ακόμα. Αλλά εντάξει, ό,τι και να είναι, είναι. Ξέρεις, θα έχουμε αφήξεις. 14 Μαΐου, ετοιμάσου. Τι έχουμε 14 Μαΐου. Παρέλαση. Και εκλογές στην Τουρκία και Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αλεξανδρούπολη. Α, διέρευση. Ναι. Α. Το ξέρω από προχθές. Εντάξει. Ναι, το ήξερες και εσύ. Και εγώ αυτή την πληροφόρηση έχω, δεν ξέρω. Κατά πόσο θα. Ναι, εντάξει, δεν είναι 100%, αλλά η πρόθεση ναι, είναι αυτή. Ότι, η πρόθεση είναι αυτή. Είχαμε πει ότι ο πρόεδρος του κόμματος σίγουρα θα έρθει άλλη μία φορά. Το είχε πει και ο ίδιος. Το είχε πει και ο ίδιος. Ναι, και ταιριάζει και απόλυτα. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι και υποψήφιο στον Εύρο, έτσι. Σημειολογικά και μόνο θα έπρεπε να έχει άλλη μία παρουσία εδώ, έτσι ακριβώς, πριν την έτσι εκλογική διαδικασία. Για να δούμε. Θα δούμε. Και εγώ αυτή την πληροφόρηση έχω, θα το δούμε πώς θα, αν θα γίνει και τι θα γίνει. Έχω ακόμα καιρό βέβαια. Έτσι. Φαντάζομαι ότι θα το μάθουμε εν καιρός. Θα είναι ωραία. Έτσι, θα έχουμε και παρέλαση στην παραλία εκεί. Θα είναι ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ Ορεστιάδα σήμερα αναφορικά με όλη αυτή την αναμπουμπούλα έτσι που έγινε με την Σχολή Νοσηλευτικής. Κατατέθηκε η διάταξη στη Βουλή από την Υπουργό Παιδείας, την Νίκη Κεραμέως. Ωστόσο, στο άρθρο, στην παράγραφο 6, αναφέρεται κάπου εκεί και εκείνη που υπήρξε αυτός ο έντονος προβληματισμός, ναι, ότι διοικητικά θα λειτουργήσει από την αρχή, αλλά φοιτητές θα δεχθεί από το 24 και μετά, 24-25. Ναι. Και ναι, εκεί ξεκίνησε πάλι η ιστορία. Και τι δεν μιλήσαν έχει περάσει πολύ από αυτού του αυτή θέματος, έτσι. Η Σχολή Ψυχολογίας. Νομίζω ότι χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Ναι. Κατά βάση χρειάζεται ψυχολόγο ναι, όσοι έχουν εμπλακεί με τη διεκδίκηση της παρουσίας της και της λειτουργίας στο Δημότυχο, διότι έχει τόσα σκαμπανεβάσματα. Μα πραγματικά δηλαδή. Που θα πρέπει να εμπλακούν και ψυχολόγοι και επόπτες ψυχολόγων. Εδώ τώρα για να η Σχολή να Ψυχολογίας θα πάει να στεγαστεί στο Δημαρχείο για να μην γκρινιάζει ο κόσμος. Ναι, τώρα δεν ξέρω μήπως αυτό το 24-25 είναι διότι ή δεν πρέπει να είναι 23-24-25. Μήπως αυτό το 24-25 προκύπτει από το ότι λόγω των ότι έχουμε δημοτικές εκλογές φέτος δεν θα μπορέσουν να ετοιμαστεί εγκαίρως το κτίριο του Δημαρχείου. Ερώτηση. Πώς λένε, συλλογίζομαι φωναχτά. Τι να σου γιατί πω, θα πρέπει να γίνει κάποια μετακόμιση
Έτσι έπρεπε να μετακομίσει το. Καλά, ξεκίνησε το ήδη να μετακομίζει. Να πράγματα. Ξεκίνησε μήπως ήδη λόγω, να μετακομίζει. Μήπως λόγω των δημοτικών εκλογών δεν προλαβαίνουν. Ναι. Και γι' αυτό πάνε στο 24-25. Υπάρχει αυτή η συλλογιστική. Ο Φώτης ο Μάρης πάντως εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πορεία της εξέλιξης. Αυτοί που έχουν άμεση γνώση βεβαίως. Θα να ακούσουμε τις γνώσεις του κυρίου Πρίτανη. Όχι, δεν θα τις ακούσουμε, γιατί έχω τη φωνή του Big Brother εδώ στο αυτί μου, που είσαι πάρα πολύ τυχερός που δεν την ακούς. Σε πέντε, σε πέντε, σε πέντε. Την ακούω, την ακούω. Εγώ χωρίς μπάμπη και χωρίς ατόμι δεν μπορώ. Σε πέντε, λοιπόν. Επομένως, θα πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στην Αλεξανδρούπολη, γιατί κόσμος πολλής, είχαμε και από Τουρκία, είχαμε και από Βουλγαρία, γιώμησαν τα ξενοδοχεία και πάμε να δούμε τι έγινε στην Αλεξανδρούπολη το Σαββατοκύριακο. Για να δούμε. Στο 85% περίπου κοιμάθηκαν οι πληρώτες στα ξενοδοχεία της Αλεξανδρούπολης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, με τους ξενοδόχους να βρίσκουν την εξέλιξη ικανοποιητική. Η Αλεξανδρούπολη αποτέλεσε για ακόμη μια φορά το δημοφιλέστερο προορισμό στον Εύρο για τους χιλιάδες επισκέπτες που την επέλεξαν για να περάσουν ένα όμορφο τριήμερο. Ο καιρός ήταν σύμμαχος για τους εκδρομείς, ενώ και οι διάδες μετά τους υγειονομικούς προορισμούς της πανδημίας είναι δεδομένοι σε πολύ κόσμο που θέλει να εκδράμει. Αρκετοί επισκέπτες έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη από το απόγευμα της Παρασκευής και έκαναν δύο διανυκτερεύσεις αναχώροντας για τις εστίες τους το απόγευμα της Κυριακής, ώστε να χορτάσουν την ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα όσο δυνατόν περισσότερο. Μιλώντας στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης, ο διευθυντής της ξενοδοχειακής μονάδας Δημήτρης Καραβασίλης τόνισε ότι καταγράφηκαν ποσοστά ρεκόρ τόσο στην πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων όσο και των τουριστών που θέλησαν να βρεθούν στην Αλεξανδρούπολη το τριήμερο. Καταρχήν, να πω ότι το 2023 είναι μια εκπληκτική χρονιά. Για τα ελληνικά δεδομένα, θεωρώ ότι φέτος στον ελλαδικό χώρο και ακόμα περισσότερο και στην περιοχή μας θα έχουμε μια τεράστια τουριστική κίνηση. Όμως είναι πολύ σημαντικό να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση, να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, να κρατήσουμε υψηλό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών, ώστε αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν εμπιστευτεί, που μας εμπιστεύονται, να τους έχουμε και τον χρόνο και τις επόμενες χρονιές. Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, συμπληρωματικά εισοδήματα, κινητικότητα στην αγορά, ενίσχυση της κάθε επιχειρηματικής δράσης γύρω από τον κλάδο του τουρισμού και γενικότερα, παίζει σημαντικό ρόλο, ώστε εμείς πραγματικά να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα αυτό του κόσμου που μας εμπιστεύεται και έρχεται. Για το τριήμερο, επίσης ήταν ένα καταπληκτικό τριήμερο που εδώ και πολλά χρόνια δεν το είχαμε ζήσει. Οι πληρώτες αγγίξαν το 85-90% με κόσμο από διάφορα μέρη και από τη Βαλκανική αγορά και από τον ελλαδικό χώρο. Πιστεύω ότι αυτή η ροή θα συνεχίσει να υπάρχει. Ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος, είδε μια χαρούμενη πόλη, χαρούμενο κόσμο. Οπότε γιατί όχι και να το συνεχίσουμε και να ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο στο μέλλον. Τέλος, ο κ. Καραβασίλης υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε δράση και κίνηση γίνεται τόσο από την ΤΙΕΔΑ όσο και από τους άλλους τουριστικούς φορείς είναι καλοδεχούμενες, καθώς στόχος όλων μας είναι η ανάπτυξη τουριστικού προϊόντος στον Εύρο και στην Αλεξανδρούπολη γενικότερα, γιατί μόνο κερδισμένοι μπορούν να είμαστε από την ανάπτυξη του τουρισμού. Σίγουρα, οτιδήποτε κάνουμε, παιδιά, όλα βοηθούν. Το σημαντικό είναι να μπαίνουμε στο χάρτη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε βαλκανικό επίπεδο. Μόνο και με την παρουσία κάτι κερδίζουμε. Δεν κερδίζουμε όταν απέχουμε και είμαστε εκτός. Η παρουσία και της ΤΙΕΔΑ και των άλλων φορέων που ασχολούνται με τον κλάδο του τουρισμού και της περιφέρειας, η παρουσία τους και σε εκθέσεις και σε συναντήσεις τουριστικού χαρακτήρα πάντα βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Και αυτό θέλουμε και αυτό ευελπιστούμε. Καλά πήγε. Ναι, καλά πήγε. Και ας σκεφτούμε και την παρουσία του κόσμου και για το Final Four, έτσι, το οποίο οργανώθηκε την τελευταία στιγμή. Φαίνεται ότι, κοίταξε, ούτως ή αλλιώς, είναι γνωστό το ότι η Αλεξανδρούπολη λόγω του συνεδριακού της τουρισμού έχει πολύ υψηλή αναλογία κλινών ανακάτοικων. Οπότε και μια τέτοια έτσι περίεργη, ένα περίεργο Σαββατοκύριακο με τους τουρίστες από τη Βαλκανική και από την Τουρκία, μαζί με τα παιδιά του Final Four, γιατί δεν είναι μικρές οι αποστολές του Βόλη, αντιμετωπίστηκαν μια χαρά πάντως. Δεν είχαμε θέμα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Η αλήθεια είναι ότι λιγάκι λίγο μπερδεύτηκα με τη μαθηματολογία των είδων του κ. Καραβασίλη, αλλά μετά επανήλθα, ναι. Εντάξει. Γιατί είπες, πάμε σε τουρισμό, λέω, τι έγινε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Δεν ξέρω, εγώ εσένα δεν θα σε αφήσω σε χλωροκλάρι, να ξέρεις. Ούτως ή αλλιώς, κοίταξε τώρα, ούτως ή αλλιώς η μακρά περίοδος αποχής
οδεύει προς το οριστικό της τέλος, οπότε πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξαναβρίσκουμε τα πατήματά μας, έτσι. Λοιπόν, στη διάθεσή σας ανά πάσα ώρα και στη μία. Αλίμονο, αλίμονο. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας στους τηλεθεατές μας και ανανεώνουμε φυσικά το ραντεβού. Να προσέχετε τους εαυτούς σας πάρα πολύ και τους γύρους σας. Ξέρει τι λέει. Ξέρω τι λέει. Έχω ιδία άποψη. Γεια σας, γεια σε όλους. Να είστε καλά, γεια.